Τι κάνετε, παιδιά! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο. Στο οποίο θα κάνουμε το εξής. Σήμερα, παιδιά, θα σας δώσω τον οδηγό επιβίωσης της Black Friday. Δηλαδή, θα σας πω μερικά πράγματα που να αποφύγετε να κάνετε για να μην βρεθείτε ο βλάχας της Black Friday. Όχι, εμείς θα λέμε να είμαστε οι έξυπνοι της Black Friday και όχι μόνο γενικότερα, ρε παιδάκι μου. Εμείς προφανώς είμαστε έξυπνοι εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι, εννοείται. Δηλαδή και εγώ και εσείς είμαστε πιο έξυπνοι. Λοιπόν, πέρα την πλάκα τώρα, παιδιά, η Black Friday και γενικότερα οι χριστουγεννιάτικες προσφορές, τέλος πάντων, έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν κάνει πανικό τις τελευταίες χρονιές. Οπότε θέλω να προστατευτείτε λίγο. Γιατί σίγουρα δεν το ξέρετε, αλλά τα στατιστικά δείχνουν πως την περίοδο των Χριστουγέννων με όλες αυτές τις προσφορές, ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει τουλάχιστον τριπλάσια από ό,τι θα ξόδευε άμα δεν ήταν οι προσφορές. Οπότε, να προσέχετε. Λοιπόν, τώρα εγώ εδώ πέρα, παιδιά, στο βίντεο δεν θα σας δείξω προσφορές και αυτά. Αυτό το έχω κάνει στο τεχνολογικό μου το κανάλι. Όπου, παιδιά, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε, παιδιά, στο τεχνολογικό μου το κανάλι που πλέον ανεβάζω βίντεο. Wow, ναι, μπράβο, Ρέιζι. Και σε αυτό το βίντεο που έχω ανεβάσει στο τεχνολογικό μου το κανάλι, που θα σας το αφήσω εδώ πέρα, τσακ, στην κάρτα και κάτω στην περιγραφή. Έχω κάτσει, παιδιά, και έχω αναλύσει τις καλύτερες προσφορές του Black Friday, βέβαια στοχοποιώντας λίγο στην τεχνολογία, δηλαδή τα πιο πολλά deals που σας λέω εκεί πέρα είναι τεχνολογικά, αλλά και μη. Δηλαδή σας λέω και για φτηνά κινητά, laptops, γενικότερα ρε παιδάκι, τέτοια πράγματα, αλλά σας λέω στο τέλος του βίντεο και κάτι πολύ έτσι ωραίες προσφορές. Θα πάτε και θα δείτε. Επίσης και στο κανάλι της Ιάννα έχει ανεβάσει σήμερα ένα βίντεο με μπιουτο τέτοια πράγματα, προσφορές τέλος πάντων. Οπότε, άμα είστε γυναίκα, να πάτε να το δείτε. Άμα είστε γυναίκα. Ναι, άμα ενδιαφέρεστε γι' αυτά, άμα είστε γυναίκα, είτε άμα είσαι αγόρι με κοπέλα. Μπράβο, άμα είσαι κοπέλα. Ή κάτι τέτοιο, να πάτε στην Άννα να δείτε τα μπιουτο προσφορές. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχοντας πει αυτό και έχοντας διώξει το μισό μου κοινό αυτή τη στιγμή, πάμε να δούμε τι να προσέχετε. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η περίοδο και γενικότερα η Black Friday είναι μια περίοδος παγίδα, θα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο, παιδιά, είμαι εγώ εδώ πέρα για να σας δείξω τι να αποφύγετε και γενικότερα τι να κάνετε για να βγείτε οι έξυπνοι της περίοδου αυτής. Λοιπόν, πρώτο βήμα ποιο είναι? Πάντα, παιδιά, το πρώτο βήμα ποιο είναι? Είναι η προετοιμασία. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Αυτή την περίοδο, παιδιά, θα βγουν πάρα πολλά deals, τα οποία πολλά από αυτά ίσως δεν είναι deals, γιατί μερικά sites δεν σας λένε ακριβώς την αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί τέλος πάντων να έχουν αυξήσει την original τιμή και να σου λένε ότι έχεις πολύ μεγάλο κέρδος. Αλλά δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λόγο κιόλας έκανα το βίντεο στο τεχνολογικό μου το κανάλι και σας λέω συγκεκριμένα deals που είναι και γαμό. Τέλος πάντων, άλλο αυτό, λοιπόν. Οπότε θα μου πεις τώρα, ρε, είσαι, ok, το ξέρω ότι μερικά sites τσιτάρουν, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ? Πρώτον, μπορείς να πας στο τεχνολογικό μου το κανάλι. Καλά, το έχω πει 100 φορές, έχω κάνει promotion. Anyway, όχι, χωρίς πλάκα τώρα όμως, μπορείς να πας σε μερικά sites ή στο τεχνολογικό μου το κανάλι που έχουν κάνει είτε άρθρα είτε βίντεο που σου δείχνουν συγκεκριμένα deals να πας να τσεκάρεις, που τα έχουν τσεκάρει οι άλλοι ότι σίγουρα είναι καλά deals, έτσι ώστε να μην κοροϊδευτείς. Βέβαια, θα μου πεις, ναι, θα μπορούσε να το κάνεις και μόνος σου, αλλά είναι πολύ χρονοβόρο. Οπότε, ή το κάνεις μόνος σου και σου παίρνει πολύ χρόνο, ή πηγαίνεις σε κάποιους άλλους βλάκες που το έχουν κάνει ήδη για σένα. Επίσης, μέρος της προετοιμασίας είναι το ότι πρέπει να είσαι έτοιμος, από την άποψη ότι πρέπει να έχεις έτοιμη την κάρτα σου ή τον τραπεζικό σου λογαριασμό ή whatever, πώς θες να πληρώσεις. Γιατί το βήμα νούμερο 2 είναι ότι πρέπει να ξέρεις πως τα καλύτερα deals είναι μόνο online. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό και το έχετε παρατηρήσει, πιστεύω, και από την περσινή περίοδο των Χριστουγέννων, προσφορών, whatever, ότι είναι όλα εξαντλούνται πολύ γρήγορα στα καταστήματα, γιατί δεν υπάρχει και μεγάλο στόκ. Και αυτό, εντάξει, γίνεται για διάφορους λόγους, γιατί δεν μπορεί το κάθε κατάστημα στο κατάστημα, στο φυσικό κατάστημα, να κάνει μεγάλες προσφορές, γιατί δεν τους συμφέρει. Γι' αυτό όλες τις καλές προσφορές, άμα θέλετε να τις πάρετε, όντως να τις κλείσετε online, γιατί δεν θα τις βρείτε στο κατάστημα. Είναι γεγονός, δυστυχώς, αλλά okay. By the way, τώρα που το λέω, άμα είναι, για να σας διευκολύνω, θα αφήσω και στην περιγραφή κάποια πολύ ωραία deals που έχω βρει, τέλος πάντων, κάτι πιτσι πολύ ωραίες προσφορές που έχω βρει εγώ και μ' αρέσουνε. Ναι, μεν στο βίντεο που σας έχω αφήσει το τεχνολογικό μου του καναλιού λέω παραπάνω, αλλά εδώ πέρα θα βάλω τα top, ρε παιδάκι μου, έτσι για να έχετε μια ιδέα. Οπότε, ό,τι γουστάρετε, κάτω στην περιγραφή να κοιτάξετε. Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήθελα να πω, είναι πολύ μεγάλος μύθος ότι στο καταστήματα θα βρείτε πολλά έτσι προϊόντα με πολύ καλές τιμές. Πιο πολλά είναι στο online. Βήμα νούμερο 3.
απαραίτητο να κάνεις είναι το εξής. Μην ξεχνάς ότι τα καλά deals δεν είναι μόνο στην Παρασκευή, την περίφημη Black Friday. Είναι σχεδόν όλη τη βδομάδα τα deals τα καλά και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η Cyber Monday. Δεν ξέρουν πολύ τη Cyber Monday, αλλά ναι, είναι η Δευτέρα των προσφορών. Αλλά μερικά sites όλο τον Νοέμβριο έχουν πολύ καλές προσφορές. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι γενικότερα αυτή η εβδομάδα. Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, you know, whatever, από την Πέμπτη μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη. Οπότε ναι, μην δώσεις όλους την έμφαση την Παρασκευή. Και γενικότερα, άμα χάσεις κάποιο deal την Παρασκευή, είναι και η Cyber Monday. Αυτό. Βήμα νούμερο 4. Μην δίνεις πολύ σημασία στο πόσο τις 100 είναι off. Να δίνεις σημασία στην actual τιμή. Γιατί, παιδιά, πολλά sites ανεβάζουν τις τιμές πάρα πολύ και σου λένε, oh, 50% off. Και ξέρω εγώ, είναι 5% off από την τιμή που το έχουν όλα τα άλλα τα μαγαζιά. Οπότε να το προσέχετε αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Anyway, βήμα νούμερο 5 για να μην πιαστείς σκότσος είναι να έχεις στο νου σου ότι ειδικά στην τεχνολογία υπάρχει κάτι που λέμε life cycle, δηλαδή κύκλος ζωής. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Ένα προϊόν, ρε παιδάκι μου, ας πούμε τώρα, δεν ξέρω, ένα MacBook. Ας πούμε τώρα ένα MacBook Pro, ρε παιδάκι μου, βγαίνει αυτόν τον μήνα κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια, ας πούμε. Πρόσεξε εσύ μη το πάρεις τους τελευταίους 2-3 μήνες της ζωής του. Αυτό είναι όλο το point, ρε παιδάκι μου. Περίμενε να βγει το επόμενο, έτσι ώστε είτε να πάρεις το καινούριο, είτε να πάρεις το πιο παλιό σε λιγότερη τιμή. Καταλαβες? Οπότε τώρα, ας πούμε, άμα θες να πάρεις καινούριο κινητό ή κάτι τέτοιο, τσέκαρε μήπως βγει καινούριο μοντέλο από αυτό το κινητό ή το laptop ή whatever θες να πάρεις σε 1-2 μήνες, έτσι ώστε να περιμένεις να πάρεις το καινούριο ή να περιμένεις να βγει το καινούριο και να πάρεις αυτό που ήδη υπάρχει τώρα. Κατάλαβες τι εννοώ? Αυτό. Βήμα νούμερο 6, ελπίζω. Ξεχνάω πολύ εύκολα, έτσι. Λοιπόν, είναι να κάνεις μια λίστα των προϊόντων που θες. Τώρα θα μου πεις γιατί ρέιζε να κάνω μια λίστα, δεν ξέρω τι θέλω. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θες, αλλά όταν θα πας για να κάνεις τα ψώνια σου, τα online ψώνια σου, τώρα την Black Friday και τη Cyber Monday και γενικότερα όλη αυτή τη βδομάδα, είμαι σίγουρος ότι άμα δεν έχεις μια λίστα πραγμάτων, θα χαθείς. Και η φάση είναι ότι θα λες, θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, 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 αυτό. Πάρ' τα λεφτά σου, φίλε. Οπότε να κάνεις μια λίστα για να έχεις, ρε παιδάκι μου, ένα focus ότι θέλω αυτό, αυτό και αυτό, ας δούμε πού είναι τα καλύτερα deals. Στην ουσία σου λέω να κάνεις αυτό που κάνει η μάνα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό. Βήμα νούμερο 7 είναι να... Οπα, δεν σε μούτζωσα. Λοιπόν, είναι να αποφύγεις τις μεγάλες ημέρες, δηλαδή την Black Friday και την Cyber Monday, Παρασκευή και Δευτέρα, να αποφύγεις τέλος πάντων να περιμένεις μέχρι τελευταία στιγμή για να πάρεις κάτι. Γιατί δεν εξαφανιστεί. Ειδικά κάτι πολύ καλά deals. Κάτσε να θυμηθώ από το βίντεο που έκανα. Α, ναι, με τα 199 ευρώ το Xbox One με κάτι μπιχλιμπίδια, το PlayStation 4 στα 200 κάτι. Αυτά, παιδιά, τα deals θα φύγουν με τη μία. Οπότε να προσέξετε να περιμένετε εκεί πέρα να τα πάρετε. Εγώ σας το είπα. Μην μου στέλνετε μηνύματα και μου πείτε, α, δεν πρόλαβα και δεν πρόλαβα. Εσείς θα φταίτε. Βήμα whatever, 8, 9, ό,τι είμαστε, είναι ότι χρησιμοποιήστε το μυαλό σου, ρε φίλε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ό,τι και να σου πω εγώ τώρα, άμα θες, ρε παιδάκι μου, να κάνεις την τάδε αγορά, θα την κάνεις, ρε παιδάκι μου. Απλά χρησιμοποίησε το μυαλό σου έτσι ώστε να εφαρμόσεις αυτά που σου είπα σε αυτό το βίντεο, να δεις αν είναι καλύτερη τιμή, να δεις και τα μεταφορικά, ένα πράγμα που δεν είπα αλλά το λέω τώρα. Τα μεταφορικά, παιδιά, μετράνε πάρα πολύ και προσέχτε γιατί πολλά sites μπορεί να έχουν πιο μεταφορικά 10 ευρώ. Εντάξει, τα περισσότερα δεν έχουν. Αλλά τέλος πάντων να τα προσέχεις τα ταχυδρομικά. Ή ξέρω εγώ, πολλές φορές μπορεί να σου δίνουν δωρεάν ταχυδρομικά άμα βάλεις άλλα 5 ευρώ, ας πούμε. Και ξέρεις, αντί να πληρώσεις 5 ευρώ τα ταχυδρομικά, πάρε κάτι άλλο με 5 ευρώ έτσι ώστε να πληρώσεις τα ταχυδρομικά και γλιτώνεις μεταφορικά, παίρνεις και κάτι άλλο. Κατάλαβες τι εννοώ, δεν είσαι βλάκας. Ωραία, ναι. Και ναι, ρε παιδί μου, χρησιμοποιείς το μυαλό σου. Τι με θες εμένα, τι το είδες, γιατί το είδες αυτό το βίντεο, ας πούμε. Ξέρεις. Anyway, παιδιά, όμως, πέρα από την πλάκα, ειλικρινά τώρα, σας εύχομαι να περάσετε πολύ καλά, σας εύχομαι να κάνετε αυτά τα πράγματα που θέλετε να κάνετε αυτή την περίοδο. Και ναι, παιδιά, μην δίνετε και τόση σημασία στα υλικά πράγματα. Εντάξει, πάρτε τον υπολογιστή που θέλετε, πάρτε το ένα, δεν ξέρω κι εγώ τι, πάρτε τα ακουστικά που θέλετε, ξέρω εγώ. Αλλά μην ξεχάσετε πως αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία πλέον. Πιο μεγάλη σημασία έχουν οι άνθρωποι που μετράνε στη ζωή σας και να τους κάνετε αυτούς να αισθάνονται όμορφα. Και όχι απαραίτητα με δώρα. Και τα δώρα, εντάξει, okay, είναι. Αλλά ρε παιδάκι μου, αυτό. Θέλω να περάσω ένα κοινωνικό μήνυμα, ρε Easy. Τώρα, τι μου μιλάς? Α, ρε Easy, εγώ όμως δεν ξέρω να μιλάω. Easy. Ναι, okay, αλλά κοίταξε, πρέπει να κάνουμε.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσέχτε, μην είστε, μην πέσετε θύματα του καταναλωτισμού. Μεγάλη λέξη για τον Easy, την είπα όμως. Πάρτε αυτά που θέλετε, αλλά να σπαταλήσετε περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που θέλετε παρά στα sites να ψάχνετε για προσφορές. Αυτό είναι το μήνυμα, το super duper μήνυμα που θέλω να περάσω, εντάξει, το πέρασα. Ελπίζω, όχι. Anyway, όμως αυτά τα λίγα για αυτό το βίντεο, παιδιά. Πρέπει να εκτιμήσετε ότι με πονάει ο λαιμός μου, αλλά είμαι εδώ πέρα, δεν πειράζει. Κάνω αυτό το βίντεο σταθερά. Νομίζω είχα και πυρετό, δεν ξέρω, whatever, αλλά είμαι ok. Τώρα που με λυπηθήκατε θα πατήσετε και ένα πολύ ωραίο like. Και επίσης θέλω να μου γράψετε, παιδιά, κάτω σε σχόλιο τι θα πάρετε, τι θέλετε να πάρετε και το αν σας αρέσει όλη αυτή η φάση με την Black Friday και αυτά που, ρε παιδί μου, βγαίνουν προσφορές για πολύ λίγο και πρέπει να τρέξεις και δεν ξέρω και εγώ τι. Σας αρέσει αυτό το κυνήγι προσφορών ή χεστήκατε και απλά να δίνετε σημασία, ας πούμε. Γράφτε μου. Αυτά, μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Μην ξεχάσετε να πάτε στο βίντεο μου, στο τεχνολογικό μου το κανάλι. Όποιοι θέλετε τις ωραίες προσφορές. Ωραίες προσφορές στο βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, peace and move!